Σπύρος ο Μαρτίκας με είχε δικάσει και μου είχε μιλήσει για πρότυπα και ότι μικρά παιδάκια βλέπουνε και όλα αυτά. Όταν έχασα Γιώργο και έπαιξα απέναντι με έναν άντρα στο Flag Race, βγήκανε και είπανε ότι κατέβα στα παντελόνια σου να μας δείξεις πόσα έχεις. Και γενικά έχουμε πει ότι είμαστε σε ένα παιχνίδι, παιδιά. Δεν έχουμε λόγο να τσακωνόμαστε. Πάλι και οι δύο πάγκοι ήμασταν με ένταση. Για ποιο λόγο? Γιατί αγάπη μου σήμερα διεκδικούμε το πιο σημαντικό. Εντάξει, αγάπη μου, εντάξει. Και αυτό σε σχέση με άλλες φορές δεν ήταν τίποτα. Έλεος. Είμασταν μια χαρά οι δύο πάγκοι σήμερα. Είναι πολύ λυπηρό να εκφράζεται ένας άνθρωπος με αυτόν τον τρόπο. Έχεις υποχρέωση να έχεις αξιοπρέπεια και ήθος σε ένα προϊόν το οποίο μπαίνει σε κάθε σπίτι. Γιώργο, αν ήμουν στη θέση των παιδιών, το ίδιο θα έκανα. Έτσι θα το εκλάμβανα κι εγώ. Πήγα όμως στα παιδιά και ζήτησα συγγνώμη. Ζω πάρα πολύ δύσκολα. Έχω πάρα πολύ μεγάλη ένταση που είμαι στον πάγκο και βλέπω τους συμπαίκτες μου να αγωνίζονται χωρίς να μπορώ να βοηθήσω. Οπότε από εκεί και πέρα ξαναλέω ένα συγγνώμη για αυτό που ακούσατε. Εγώ θέλω να πω κάτι. Σε αυτό το περιστατικό θέλω να πω ότι έχουν προηγηθεί κατά καιρούς πιο χειρότερα και δεν έχει πάρει κανένα θέση. Και τώρα σήμερα για τον Άρη είδα ότι πήρε κάποιο θέση. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Εκεί ήθελα να κατακτήσω. Θα μου πεις εσύ τι θα με ενοχλήσει. Έχω χάσει εκείνη την ώρα και ακούω αυτό το πράγμα. Πες μου! Ενώ όταν άκουσα άλλους να με βρίζουν, δεν σε ενοχλεί. Εξηγήσει ότι δεν απευθυνόταν σε σένα. Αλήθεια, Σοβιά, όταν εγώ είπα ότι δεν απευθυνόμουν σε αυτόν. Τι με κάνατε, θύμισέ μου. Μπορώ να πάρω θέση. Εκείνος, τι με έκανε. Σε παρακαλώ, του είπαμε ότι είμαι το χειρότερο πρότυπο για όλα τα παιδάκια. Σε παρακαλώ, Ασημίνα. Πραγματικά, 4 μήνες είμαι εδώ. Προσωπική μου άποψη. Απαγορεύεται από όλους μας οποιαδήποτε χιδεότητα. Απαγορεύεται. Ζητάω προσωπικά συγγνώμη για αυτό που ξεστομίστηκε. Και εγώ ίδιος. Και παρακαλώ από εδώ και πέρα, διαχειριστείτε όλοι τα νεύρα και τις συμπεριφορές μας, να διαχειριστούμε όλοι μαζί τα νεύρα και τις συμπεριφορές μας, γιατί από την άλλη εβδομάδα θα μένουμε όλοι μαζί. Και επειδή θα μένουμε όλοι μαζί, κρατήστε όλοι το λόγο μας, να κρατήσουμε όλοι το λόγο μας, ότι οι χιδεότητες και οι άσχημες συμπεριφορές απαγορεύονται. Θα παίζουμε τίμια. Ας κλείσουμε αυτή την κουβέντα κάπου εδώ. Μην με χειροκροτάς που πριν 2 λεπτά μοιρονευόσουν. Μην με χειροκροτάς καθόλου. Σοφιάνα. Μου σου λέω αγάπη μου και μου λες ναι αγάπη μου. Άντε, κάπου τελείωνε. Παιδιά, μια φορά δεν μιλάω. Να σταματήσουμε παρακαλώ όλοι μας. Άσε με. Χάρηκα πάρα πολύ που ο Απόστολος ήταν αντικειμενικός. Παρά το ότι έχει φιλία με τον Άρη ήταν αντικειμενικός. Και βγήκε και είπε αυτό που συνέβη. Το να φωνάζει κάποιος, δείξε τα ***** σε κάποιον άλλον επειδή έπεσε με μια κοπέλα δεν είναι σωστό. Ναι! Κάτσε ρε! Κάτσε! Δείξε μου το! Δηλαδή να παίρνει το μέρος μου Μαρτίκας και να μην παίρνει το μέρος μου η Σοφιάνα. Η Σοφιάνα να γυρνάει και να παίρνει το μέρος του Άρη και να λέει τώρα έγινε έτσι και την προηγούμενη φορά δεν έγινε έτσι με σένα και τέτοια. Τι λες ρε, αλήθεια, δεν γίνεται ένας άνθρωπος που είναι εδώ 100 μέρες να μπορεί να κρύψει το πραγματικό του εαυτό. Δεν γίνεται. Βαριά το πήγε η Ασημίνα πολύ. Τι? Βαριά το πήγε. Βαριά και εντάξει, κοίτα, διωγγώνονται πάρα πολλά πράγματα. Μπορεί να ήταν μια ατάκα, ρε παιδί μου, λίγο έντονη θα έλεγα και... Ήταν εντάξει. Δεν λέω ότι δεν ήταν. Και ζήτησε συγγνώμη. Και σύμφωνα με τον προφεσόρη ήταν και χιδαία. Ότι πρέπει να κόψουν όλα αυτά τα χιδέα. Καλά, φαντάζομαι δεν διαφωνεί κανείς ότι δεν πρέπει να λέγονται αυτά, παιδιά. Σίγουρα έχουν ακουστεί και άλλες δουλειές. Και αν θυμάστε καλά και άλλοι παίκτες μας έχουν πει ότι βρίζει πάρα πολλούς, πολλοί παίκτες βρίζουν και μας πάνω στο νεύρο και δεν τα δείχνουμε κιόλα. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά νεύρα, σίγουρα υπάρχουν φράσεις που δεν πρέπει να υποθούν, ρε παιδί μου, αλλά ξέρεις τι, δεν το είπε και προς την Ασημίνα. Σίγουρα όχι. Απλά και η Ασημίνα λέει, επειδή και αυτή στο παρελθόν είχε βρήσει, λέει παιδιά, δεν μπορείτε εμένα να με σταυρώνετε. Και τώρα που ο Άρης λέει τόσο σκληρή φράση, να το αφήνουμε να κάνουμε αβαβά, είχε πολύ το δίκιο. Αυτό πρέπει να ισχύει για όλους.
από τη στιγμή που ξέρουν όλοι ότι υπάρχουν κάμερες και βλέπει όλος ο κόσμος, πρέπει να προσέχουν δεκαπλάσια. Εντάξει. Το καταλαβαίνω ότι στο γήπεδο. Εγώ το καταλαβαίνω ότι μπορεί. Εκεί να τα λένε πιο ελαφρά την καρδία, ρε παιδί μου. Δεν ήταν ωραίο που στα γήπεδα. Και δεν θα το κρίνω. Ήταν γηπαιδική. Αλλά είναι λάθος όταν είσαι μπροστά στις κάμερες. Ακούει κόσμος. Και είναι και άδικο επίσης να είναι 2 μέτρα και 2 σταθμά. Δηλαδή σε άλλες περιπτώσεις, δηλαδή. Όπως ας πούμε στην περίπτωση της Ασημίνας να τη σταυρώνουν και στην περίπτωση του Άρη. Έτσι, να προσπαθούν να το περάσουν. Εντάξει, μην τρελαίνω. Η Ασημίνα όμως είναι. Εγώ δεν είδα ποιος προσπάθησε να το περάσει τα ψηλά και όντως το αποδέχτηκε, ζήτησε συγγνώμη και ο Μαρτίκας ήταν δίκαιος και είπε ότι όντως ήταν χυδαίο. Εντάξει, και αυτό που είπε αυτή που το έκανε θέμα ουσιαστικά ήταν η Ασημίνα. Ποιος δεν το έκανε θέμα. Ότι εντάξει, παίρνει το μέρος του και αυτά. Εντάξει, τα δεν κορίτσια μπορεί να έχουν και άλλα πράγματα μεταξύ τους και να ξέρουν και άλλα πράγματα και δεν ξέρω τι λέει μία στην άλλη. Σίγουρα. Εγώ σίγουρα και εγώ, εμένα με ενόχλησε πάρα πολύ αυτό που υπάρχει. Εμένα προσωπικά, δηλαδή και εγώ θυμούσα μαζί του. Δηλαδή και εμένα δεν μου άρεσε αυτό το πράγμα το οποίο έκανε. Θα έπρεπε να είναι πιο εγκρατής. Αντιλαμβάνομαι ότι ένας τραυματισμός σίγουρα τεντώνει την ψυχολογία σου και τα νεύρα σου. Δεν το δικαιολογώ σε καμία περίπτωση αυτό, αλλά τουλάχιστον. Είδα ότι ζήτησε συγγνώμη και ήταν κατά τη διάρκεια όλου του αυτού του στιγμιότυπου με το κεφάλι κάτω. Δεν προσπάθησε ούτε να το ρίξει αλλού, ούτε να πει δεν είπα. Το είπα, συγγνώμη, τελεία. Τώρα πέρα από αυτό, στο θέμα με το Ρουβά, εμένα με προβληματίζει. Τελικά θα προχωρήσει το θέμα της κουμπαριάς. Εγώ στο έχω πει από την πρώτη στιγμή, θα χαλάσει. Εδώ είμαστε, σας τα έχω πει από την πρώτη στιγμή. Καλά, γίνονται αυτά μέσα στο παιχνίδι. Καλά, όχι, okay, μπορεί να τα ξαναβρουν έξω. Κουμπάρι δεν τσακώνονται. Γενικά. Δεν λένε και δύο κουβέντες παραπάνω. Σωστό, και την άλλη μέρα ξαναγυρίζουν και πίνουν και άλλα. Εγώ νομίζω ότι όλα διωγγώνονται εκεί μέσα. Ακόμα και αυτά. Γιατί ζουν σε αυτό το μικρό κόσμο που ζουν εκεί, χωρίς να έχουν επαφή με τον γύρω-γύρω. Μία βρισιά μπορεί να ανάψει ένα φυτίλι. Ένα γαμότο μπορεί να γίνει μπουρλότο. Και το χρησιμοποιούν. Είναι και στρατηγική. Θέλω να πω τώρα, όντως σκληρή φράση, λάθος που ότι... το είπε, αλλά αν το πάρεις απλά και δεις απλά ένα παρηγυρισμό που φωνάζουν μεταξύ τους, δηλαδή δεν προσβάλλει ούτε ο Άρης, ούτε η Ασημίνα φαντάζομαι στο παρελθόν, κάποιον προσωπικά. Εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Απευθύνθηκε στο Ντάλα και στον πόντο που έκανε ο Ντάλα και του έφερε την νίκη. Ναι, γιατί πριν από αυτό προηγήθηκε μια κύρωση πόντου που έγινε στο συγκεκριμένο παίκτη. Για να τα λέμε όλα έτσι όπως είναι. Ακριβώς. Αν δεν το έδειχνε νότο, ας περάσουν τρεις εβδομάδες και αυτή με τον Κωνσταντίνο τώρα που έρχεται η Ένωση και να δώσει τρεις εβδομάδες από τώρα σε επίσκεψη χρόνου. Να δω τι θα γίνει. Εγώ θα ψηφίζω Εμμανουήλ τρεις εβδομάδες, το λέω. Το βλέπω και ως παιχνίδι εντυπώσεων. Δηλαδή, τώρα πια όλοι και στην Ασημίνα το κάνουν αυτό. Χρησιμοποιούν μία μικρή στιγμή για να κάνουν ένα μεγάλο πρόβλημα που δεν υπάρχει λόγος. Είναι η εφορμή, δεν είναι η αιτία. Ακριβώς. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά νεύρα. Σίγουρα ήταν το ότι χάσανε και μείνανε σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή ήταν μία φλόγα που έγινε πυρκαγιά τεράστια. Εντάξει, όντως ήταν μία τάκα που δεν έπρεπε να υποθεί. Και είναι και βέβαια και ένας πολύ δυνατός παίκτης που τον βρήκα σε μία αδύναμη στιγμή και σου λέει Αυτό όχι ότι δεν είχε λάθος. Δικαίως τη συγκεκριμένη. Όχι ότι δεν είχε λάθος. Όπως είχε αλλά... γίνει και αντίστοιχα με την Ασημίνα. Ήτανε... Κοίταξε, η Ασημίνα και ο Άρης είναι τα δύο. Αντίπαλα, δέει. Ναι, ακριβώς, παιδιά. Είναι τα δύο φαβορίτες. Δύο βουνά. Η Ασημίνα έτσι με τον τρόπο που μιλάει και εκφράζεται, νομίζω ότι δεν τον συμπαθεί και πάρα πολύ. Τον Άρη. Ενώ ο Άρης την έχει στηρίξει. Άκου να δεις. Αν φτάσουν και τελικό αυτοί οι δύο. Είναι η ζωή σου και η ζωή μου. Δεν γίνεται. Μα δεν έχει να κάνει. Είναι στο αγωνιστικό. Τώρα όλο το reality το παράπλευρο. Ναι, αλλά δεν πας για να νικήσεις. Άμα εσύ τρέχεις 100 μέτρα και έχεις εμένα και τη Μαρία, δεν θα θες να μας φας και τις δύο για να κερδίσεις. Μην ξεχνάτε ότι ψηφίζει και ο κόσμος. Και φτιάχνοντας μία εικόνα ο ένας για τον άλλον απέναντι στον κόσμο. Είναι την αποδομή ο άλλος. Ακριβώς. Είναι αποδομή στην εικόνα κάποιου. Στηρίζεσαι ότι ο κόσμος δεν θα τον στηρίξει από τη στιγμή που θα έρθει στην ψηφοφορία. Και αν θες να πας τελικό. Θες να πας με τον καλύτερο, για να είσαι εσύ η καλύτερη ή ο καλύτερος. Οπότε πιστεύω ότι με εκτίμηση και σεβασμό ένας τον άλλο θα θέλουν να φτάσουν τελικό οι δυο τους. Δεν θες να βγάλεις τη Ρεάλ Μαδρίτης από τον πρώτο γύρο. Θες να φτάσεις τελικό μαζί της να παίξεις και αν κερδίσεις. Εσύ το σκέφτεσαι αυτό. Σιγά τώρα τον έκανες και Ρεάλ Μαδρίτης δηλαδή. Για τα σημεία το έλεγα. Ερώτηση. Περίεργη, έτσι. Μήπως να κάνουμε και ένα γκάλο. Ποιος κλαίει χειρότερα, η Ασημίνα, ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ ή η Βρυσίδα. Να τους βάλουμε και τους τρεις να κλαίνε. Θα μπορούσαμε. Να βάλουμε και το στιγμιότυπο της Ευρυδίκης, θέλω να σου θυμίσω. Έχει. Ναι, σωστά και αυτό. Αργύρι, φτιάξε ένα βίντεο χοροδιακό. Και εκείνα και δεν μπορούμε να χαρούμε τις νίκες του Μαρτίκα, ρε παιδάκι μου. Να πούμε μια κουβέντα. Εγώ θα έπρεπε να πανηγυρίζω σήμερα. Θεός, τον αγαπώ.